Η κατακόρυφη άνοδος των καταγεγραμμένων μολύσεων στην Κρήτη θέτει σε επιφυλακή ολόκληρο τον μηχανισμό του τουρισμού. Την ερχόμενη Πέμπτη, ο Χάρης Θεοχάρης καταφτάνει στο νησί και θα έχει διευρυμένες συναντήσεις. Η Κρήτη δεν είναι Μύκονος. Η Κρήτη έχει νοσοκομεία και ξενοδοχεία καραντίνας και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια οτιδήποτε περιστατικό. Οπότε δεν πρέπει να μας αντιμετωπίζουν το ίδιο. Επομένως, αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί για να αποκτήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το τείχος ανοσίας. Μετά τις αρρυθμίες που παρατηρήθηκαν με τα ξενοδοχεία καραντίνας, με αποκορύφωμα το περιστατικό στην Πάρο, όπου 18χρονοι με κορονοϊό παρέμειναν για ώρες σε υπαίθριο πάρκινγκ επειδή δεν έβεσκαν δωμάτιο καραντίνας για να φιλοξενηθούν, το Υπουργείο Τουρισμού, με εγγραφό του, αναζητά συνολικά για την Κρήτη 90 επιπλέον δωμάτια, συμπεριλαμβανομένου και του Ρεθύμνου, που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Εδώ στο Ηράκλειο είμαστε καλά. Έχουμε 2 ξενοδοχεία καραντίνας στη Χερσόνησο. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα τους είναι γύρω στο 60%. Είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους. Υπάρχουν ακριβώς δίπλα τους 2 της κάθε μονάδας 2 κτίρια, τα οποία είναι από 20 δωμάτια στο καθένα, δηλαδή υπάρχουν stand-by ακόμα 40 δωμάτια. Όπως προκύπτει από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Τουρισμού, αναζητούνται έως και 30 δωμάτια καραντίνα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, έως και 30 δωμάτια στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και έως και 30 δωμάτια στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Σε 2 μέρες που ψάξαμε δεν βρήκαμε, έχουμε όμως βάσιμες ελπίδες ότι μέχρι το βράδυ ή έστω αύριο θα βρεθεί και εδώ στο Ρέθυμνο. Προς το παρόν δεν φοβόμαστε. Στην αναζήτηση βέβαια, σε περίπτωση που έχουν παραπάνω κρούσματα ή έχουν παραπάνω κόσμο. Στο μεταξύ, στασιμότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο των κρατήσεων. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια σειρά κρατήσεων, μπορούσαμε να πούμε, καθημερινά πάρα πολλές κρατήσεις από τις χώρες που δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ψηλό πάγωμα. Είχαμε και κάποιες ακυρώσεις που ήταν παραπάνω από τις συνηθισμένες, αλλά πιστεύω ότι δεν θα ανακοπεί η καλή ροή κρατήσεων που έχουμε φέτος. Η πορεία της πανδημίας στο νησί και τα νέα από τη Μύκονο έφεραν τους τουρίστες σε στάση αναμονής, εκτοξεύοντας την αγωνία των φορέων του τουρισμού. Τον προηγούμενο μήνα, ενώ περιμέναμε ένα 30% αφήξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, φτάσαμε στο 40. Και αυτόν εδώ το μήνα, το πρώτο δεκαήμερο, έχουμε πιάσει το 80% της κίνησης του αντίστοιχου μήνα το 2019. Και υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα περάσουμε το 70% των αφήξεων του αντίστοιχου μήνα του 2019. Επομένως, είμαστε σε καλό σημείο. Αύγουστος και Σεπτέμβριος φαινόταν και αυτοί να έχουν καλή ροή. Εάν λοιπόν πιθασευτεί κατά κάποιο τρόπο η κακή εικόνα που εκπέμψαμε το τελευταίο διάστημα, θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι θα είναι για μερικές μέρες και θα ξανανοίξει πάλι.